Εορτή των Θεοφανίων αύριο. Κάτι άλλο λέει η απόφαση της κυβέρνησης, κάτι άλλο θέλουν να γίνει η κληρική και η εκκλησία της Κρήτης. Πάμε να συνδεθούμε με το κέντρο του Ηρακλείου. Έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά βρίσκεται ο Επίσκοπος Κνωσού, πατέρας Πρόδρομος Ξενάκης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά να ευχηθώ. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές και ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνία μας. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται κατά το δοκούν, ώστε να τον αγνοεί όποιος διαφωνεί. Αυτό τονίζει η πολιτεία. Μάλιστα, και η Εκκλησία της Κρήτης χθες με την ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου ήλθε ακριβώς να πει ότι επιθυμεί και αύριο να εφαρμόσει αυτά που ο νόμος της ελληνικής πολιτείας όρισε τη 15η του μηνός Δεκεμβρίου, εξαιρώντας εκείνη την ημέρα τις τρεις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων και δίνοντας την δυνατότητα σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων να μετάσχει στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και στη Θεία Λειτουργία, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα, φορώντας τις μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις εντός των Ιερών Ναών ανά τα τετραγωνικά τους μέτρα. Ποια εικόνα θα δούμε αύριο στις εκκλησίες της Κρήτης, ανοιχτή η ναή? Ναι, η εικόνα που θα δούμε είναι ανοιχτή η ναή για να υποδεχθούν στα επιτρεπόμενα αριθμητικά όρια όσους πιστούς ελεύθερα και αβίαστα θα επιλέξουν να εκκλησιαστούν αύριο το πρωί στις Θείες Λειτουργίες. Να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί έχοντας αμέσως μετά την ακολουθία του όρθρου τον Μεγάλο Αγιασμό, ώστε από νωρίς το πρωί ο Μέγας Αγιασμός να έχει τελεστεί και να βγει εκτός του Ιερού Ναού, ώστε όσοι θα ήθελαν να μπορούν να παραλάβουν τον Μεγάλο Αγιασμό και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όσοι δε επιθυμήσουν κατά τα επιτρεπόμενα όρια να μπορέσουν τηρώντας τα μέτρα να εκκλησιαστούν και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας να επιστρέψουν επίσης στο σπίτι τους. Στο ενδεχόμενο να υπάρχει αστυνομία αύριο έξω από τις εκκλησίες της Κρήτης, ένα σχόλιο θέλω. Θέλω να πιστεύω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι θα επικρατήσει σύνεση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόκληση από πλευράς της Εκκλησίας και των πιστών. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι κατανοούμε αυτές τις ώρες ότι ένας είναι ο πόλεμος και ένας ο κοινός μας εχθρός, ο κορονοϊός. Δεν έχουμε ούτε χώρο, ούτε και λόγο να φαγωνόμαστε μεταξύ μας και να έχουμε παραπικρασμούς και εντάσεις. Γι' αυτό παρακαλώ να επικρατήσει από όλες τις πλευρές η σύνεση και η ηρεμία και η καταλλαγή και όλα θα γίνουν μια χαρά χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα υπήρξε μια κοινή γραμμή πλεύσης ανάμεσα στην Εκκλησία και στην πολιτεία. Και δεν χαλάει η κοινή γραμμή αυτή που υπήρξε ομολογουμένως μέχρι σήμερα, καθώς η Εκκλησία επέλεξε την υπεύθυνη στάση, θέλοντας να τηρήσει όλα αυτά τα προβλεπόμενα μέτρα και να συμβάλλει μαζί με τον κοινό αγώνα όλων των ανθρώπων στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Έτσι θα συνεχίσει να πράττει και η Εκκλησία με αυτήν την υπεύθυνη στάση, η οποία ούτε αύριο στη Θεία Λειτουργία θα παρασαλευτεί, αλλά όλα θα γίνουν όπως κύλησαν όμορφα και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι.